περισσότερα θα δούμε τα ουσιαστικά και τις αντωνυμίες αυτής της ενότητας. Στην ενότητα αυτή θα θυμηθούμε και πάλι τις καταλήξεις της πρώτης και της δεύτερης κλίσης των ουσιαστικών που έχουμε διαπραγματευτεί σε προηγούμενα βιντεομαθήματα. Έτσι θα χωρίσουμε σε κατηγορίες τα ουσιαστικά του συγκεκριμένου κειμένου και να δούμε πρώτα απ' όλα ποια ουσιαστικά πρώτης κλίσεως συναντάμε. Έχουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα το κύριο όνομα Κασιόπε. Κασιόπες, το οποίο φυσικά είναι θηλυκού γένους, δεν έχει πληθυντικό αριθμό, γιατί όλα τα κύρια ονόματα δεν έχουν πληθυντικό αριθμό, και διατηρεί κάποιες αρχαιοελληνικές κατάληξεις, γι' αυτό και η ονομαστική και η γενική, αντί να έχουν το γράμμα Α, όπως ήθιστε τα ουσιαστικά της πρώτης κλίσης, έχουν το γράμμα Ε. Στη συνέχεια έχουμε το Ανδρομέδα, η Ανδρομέδα φυσικά, και αυτό θηλυκού γένους, και αυτό διατηρεί κάποιες αρχαιοελληνικές καταλήξεις, και αυτό επίσης δεν έχει πληθυντικό αριθμό, κατά αντιστοιχεία με το Κασιόπε που είδαμε προηγουμένως. Στη συνέχεια έχουμε το ουσιαστικό Πίλια, που είναι η κόρη, το Νύμφα, που είναι η νύμφη, η νηρίδα. Έχει και ενικό και πληθυντικό αριθμό. Έπειτα έχουμε εδώ αυτό το ουσιαστικό το ώρα, που είναι η ακτή. Το κύριο όνομα Αιθιόπια, Αιθιόπιε, η Αιθιοπία. Επίσης χωρίς πληθυντικό αριθμό. Το Μπέλουα, που σημαίνει κήτος, το Ίνκολα, που είναι ο κάτοικος, το έχουμε ξαναδεί και σε προηγούμενη ενότητα, το Χώστια, που είναι το σφάγιο, έπειτα συναντάμε το ουσιαστικό Πουέλα, που είναι η κοπέλα, το φόρμα, η ομορφιά, το χάστα, το δόρι και τελειώνουμε πάλι με το ουσιαστικό ίνκολε που το έχουμε συναντήσει και λίγο παραπάνω, είπαμε είναι του ουσιαστικού ίνκολα-ίνκολε, θηλυκού γένους. Λοιπόν, να θυμηθούμε λίγο τις καταλήξεις της πρώτης κλίσης των ουσιαστικών, έτσι ώστε να μπορούμε μέσα από το κείμενο να ανοιχνεύσουμε σε τι πτώση βρίσκεται το κάθε ουσιαστικό, γιατί όπως είχαμε πει σε προηγούμενα βιντεομαθήματα, η πρώτη και η δεύτερη κλίση των ουσιαστικών έχουν κάποιες κοινές καταλήξεις, όπως στην δοτική και στην αφαιρετική πληθυντικού, και πρέπει εμείς να είμαστε ικανοί να ξεχωρίσουμε σε ποια κατηγορία και σε ποια κλίση ανήκει το κάθε ουσιαστικό που συναντάμε στην αντίστοιχη ενότητα. Έτσι λοιπόν, οι καταλήξεις της α κλίσης, στις 6 πτώσεις ενικού και πληθυντικού, είναι οι εξής. Γενική, δοτική, αιτιατική, κλητική, αφαιρετική. Επίσης, στο πληθυντικό, άρουμ, εις, ας, εις. Πάμε να δούμε λοιπόν κάποια ουσιαστικά μέσα στο κείμενο, ώστε να ανοιχνεύσουμε σε ποια πτώση βρίσκονται. Βλέπουμε λοιπόν το ουσιαστικό της πρώτης κλίσης, το φίλιαμ, το οποίο καταλήγει σε αμ, άρα σύμφωνα με τις καταλήξεις που βλέπουμε εδώ στο πλάι, το αμ είναι σε αιτιατική ενικού, άρα το ουσιαστικό φίλιαμ είναι σε αιτιατική πτώση. Στη συνέχεια, το φόρμα λήγει σε α. Βλέπουμε εδώ το εξής. Στην ονομαστική υπάρχει η κατάληξη α.
επιπληκτική, υπάρχει η κατάληξη Α επίσης και αντίστοιχα και στην αφαιρετική. Θα μπορέσουμε να καταλάβουμε σε ποια πτώση βρίσκεται το ουσιαστικό από τη συντακτική του θέση μέσα στο κείμενο. Από τη στιγμή που η μετάφραση αυτής της πρότασης είναι η Κασιόπη περήφανη για την ομορφιά της και άρα αυτό εδώ το φόρμα δείχνει να έχει κάποια επιρρηματική σημασία, είναι αδύνατο να βρίσκεται σε ονομαστική, γιατί σε ονομαστική βρίσκεται πάντοτε το υποκείμενο, όπως επίσης αδύνατο είναι να βρίσκεται σε κλητική, γιατί σε κλητική έχουμε μόνο κλητικές προσφωνήσεις. Άρα, απομένει να πούμε ότι το φόρμα βρίσκεται σε αφαιρετική πτώση, γιατί δηλώνει μία επιρρηματική σχέση αιτίας. Το φόρμα λοιπόν είναι αφαιρετική της αιτίας. Στη συνέχεια βλέπουμε το ουσιαστικό νύμφης. Το νύμφης βρίσκεται επίσης σε αφαιρετική πτώση, γιατί συνοδεύεται με την πρόθεση cum. Η πρόθεση cum επίσης πάντοτε συντάσσεται με αφαιρετική πτώση. Άρα το νύμφης είναι αφαιρετική πληθυντικού. Το όραμ στη συνέχεια. Το όραμ λύγει σε αμ, που σημαίνει ότι βρισκόμαστε στην αιτιατική ενικού. Αυτό το ενισχύει το γεγονός ότι συνοδεύεται από την πρόθεση αντ, η οποία όταν θέλει να δείξει κίνηση σε τόπο, συνοδεύεται πάντοτε από αιτιατική πτώση. Να δούμε και κάποια ουσιαστικά της δεύτερης κλίσης που συναντάμε σε αυτό το κείμενο, αφού πρώτα όμως θυμηθούμε τις καταλήξεις. Οι καταλήξεις της β' κλίσης στα αρσενικά είναι οι εξής. Ουμ η αιτιατική, ο. Και στο πληθυντικό, η όρουμ, εις, ως, ή εις. Βλέπουμε ότι η δοτική και αφαιρετική πληθυντικού είναι ίδιες, όπως αντίστοιχα ίδιες είναι και στην αλφα κλίση, γιατί και τα ουσιαστικά της αλφα κλίσης λήγουν σε εις στη δοτική και αφαιρετική πληθυντικού. Να δούμε κάποια παραδείγματα λοιπόν ουσιαστικών β' κλίσης μέσα από το κείμενο. Το κείμενο λοιπόν αυτό, βλέπουμε το ουσιαστικό Νεπτούνου, το κύριο όνομα, ο Ποσειδώνας, που βρίσκεται σε ονομαστική πτώση, γι' αυτό και λύγει σε ους. Στη συνέχεια βλέπουμε το οράκουλουμ, το οποίο είναι ουδετέρου γένους ουσιαστικό. Θυμόμαστε ότι η δεύτερη κλίση έχει ουσιαστικά αρσενικού και ουδετέρου γένους. Τα αρσενικά λήγουν σε ους και τα ουδέτερα σε ουμ. Τα ουδέτερα έχουν ονομαστική, αιτιατική και κλητική, που λύγει σε ουμ στον ενικό αριθμό, ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού που λύγει σε α. Έπειτα βλέπουμε αυτό εδώ το σκόπουλου και κατά τη στοιχεία, κοιτώντας εδώ τις καταλήξεις, το σκόπουλου βρίσκεται σε αιτιατική πτώση. Αυτό είπαμε ενισχύεται και από την ύπαρξη της πρόθεσης ad. Το ad, όπως και σε αυτήν εδώ την περίπτωση με το ad ora, πάντοτε συνοδεύεται από αιτιατική όταν θέλει να δηλώσει κίνηση σε τόπο. Έπειτα έχουμε και αυτό εδώ το calcase, το οποίο είναι σε αφαιρετική πληθυντικού, λόγω του ότι εκφράζει μία επιρρηματική σχέση, αφού εδώ η φράση μεταφράζεται «Ξαφνικά ο Περσέας καταφθάνει με φτερωτά σανδάλια». Άρα τα σανδάλια δείχνουν το όργανο με το οποίο ο Περσέας καταφθάνει. Αυτό λοιπόν ο τρόπος θα δηλωθεί με αφαιρετική πτώση πληθυντικού. Θα δούμε τώρα ποια ακριβώς ουσιαστικά της δεύτερης κλίσης συναντάμε στο συγκεκριμένο μάθημα. Αρχικά συναντάμε το κύριο όνομα Κεφαίους, ο Κηφαίας, χωρίς πληθυντικό αριθμό, τον Νεπτούνους, που είναι ο Ποσειδώνας, είπαμε βρίσκεται σε ονομαστική πτώση. Έπειτα συναντάμε το οράκουλου, που είναι το μαντίο, είναι σε ουδέτερο γένος, το ανώμαλο ουσιαστικό Deus, το οποίο έχει κάποιους διπλούς τύπους σε κάποιες πτώσεις.
Έπειτα έχουμε το σκόπουλους. Το Περσέου στο κύριο όνομα, χωρίς πληθυντικό. Το Κάλκεους. Και τελειώνουμε και πάλι με το κύριο όνομα Κεφαίους, το οποίο το έχουμε δει και στην αρχή του κειμένου. Λοιπόν, στη συνέχεια πρέπει να πούμε ότι στο συγκεκριμένο μάθημα υπάρχουν και κάποιες αντωνυμίες, μία εκ των οποίων έχουμε δει και σε προηγούμενα βιντεομαθήματα, είναι η αντωνυμία σε, που είναι το τρίτο πρόσωπο της προσωπικής αντωνυμίας. Έπειτα έχουμε την κτητική αντωνυμία σούα, την οποία θα δούμε στη συνέχεια. Η κτητική αντωνυμία, λοιπόν, που μας δείχνει φυσικά σε ποιον ανήκει κάτι, έχει την εξής μορφή. Μέους, μέα, μέου σημαίνει δικός μου, δική μου, δικό μου. Τους, τούα, του σημαίνει δικό σου, δική σου, δικό σου. Σους, σούα, σου, δικός του, δική του, δικό του. Οι αντωνυμίες αυτές κλείνονται σαν δευτερόκλητα επίθετα. Το μέους με αμέου θα κληθεί όπως το δευτερόκλητο επίθετο bonus bona bonum. Αντίστοιχα και το τους του ατούμ που σημαίνει δικό σου. Όπως και το σου σου ασού. Στο συγκεκριμένο μάθημα βλέπουμε εδώ το σουα να συνοδεύει το ουσιαστικό φόρμα σε αφαιρετική πτώση. Η αντωνυμία μέους με αμέου, με κτητική που σημαίνει δικός μου, δική μου, δικό μου, είναι η μοναδική που στο αρσενικό και στο θηλυκό έχει κλητική. Όλες οι άλλες αντωνυμίες δεν διαθέτουν κλητική πτώση ούτε στον ελληνικό ούτε στον πληθυντικό αριθμό. Σας ευχαριστούμε, παιδιά. Γεια σας.